Σε ένα άλλο θέμα τώρα, επιφυλάξεις εκφράζουν οι δήμαρχοι για την πρόταση Μητσοτάκη για ίσπραξη του ΕΜΦΙ από τους Δήμους. Σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, η ΚΕΔΕ εξέφρασε την άποψη ότι οι Δήμοι δεν έχουν το σχετικό μηχανισμό ίσπραξης. Από την πλευρά του κ. Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε του μέτρου, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας. Έτοιμη να συζητήσει για τη φορολογική αποκέντρωση και τη μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, εμφανίζεται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ξεκινώντας από την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ίσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τους Δήμους. Για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κεντρικού κράτους και Δήμων, μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αναλύοντας το σχέδιο στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Ενδυναμώνει την αυτονομία, την ανταποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ο πολίτης μπορεί να αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα πού πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία ο ίδιος εισφέρει και ο αιρετός βέβαια λογοδοτεί και για τα έσοδα αλλά και για τις δαπάνες. Ενδυναμώνουμε και την ίδια την δημοσιονομική αλληλεγγύη μεταξύ των Δήμων. Σε επίπεδο συνταγματικό, η ίσπραξη των φόρων είναι αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης και δεν μεταβιβάζεται, τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας την πρόταση Μητσοτάκη, την οποία και χαρακτήρισε πρόχειρη. Πλούσιοι Δήμοι θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα να εισπράξουν πολύ περισσότερα έσοδα, εφόσον εφαρμοζόταν ένα τέτοιο μέτρο, από ότι η περισσότερη πλειοψηφία των Δήμων σε όλη την περιφέρεια της χώρας. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια λογική, η οποία νομίζω βρίσκεται και στον πυρήνα της προγραμματικής πρότασης Νέας Δημοκρατίας. Εκχώρηση δηλαδή βασικών λειτουργιών των Δήμων και της αυτοδιοίκησης συνολικά σε ιδιώτες. Επιφυλάξεις διατηρούν οι Δήμαρχοι. Πιστεύουμε στη φορολογική αποκέντρωση και γενικότερα στην αποκέντρωση, αλλά αυτό πρέπει να σημαίνει πρόσθετους πόρους στους Δήμους και όχι αφαίρεση μείωση των τωρινών. Οι Δήμοι δεν έχουν μηχανισμό για την ίσπραξη αυτού του φόρου. Πρέπει να συνεχίσει να τον εισπράττει το κράτος, αλλά να τον αποδίδει στην αυτοδιοίκηση στο σύνολό του και να μην παρακρατεί μέρος του όπως συμβαίνει με άλλες περιπτώσεις.